Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σε θαλάσσιο χώρο 18 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά της Γάβδου. Ο σεισμός ήταν ιδιαίτερα αισθητός σε Χανιά και Ρέθυμνο, ενώ στο Ηράκλειο δεν έγινε ιδιαίτερα αντιληπτός. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Η Εύη Χαρακιανάκη θα μας πει περισσότερα σχετικά. Εύη, ακούμε. Καλησπέρα, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Σεισμική δόνηση 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σε θαλάσσιο χώρο 18 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά της Γάβδου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, ο σεισμός έχει εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα. Βλέπουμε και το χαρακτηριστικό γράφημα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο σεισμός αυτός ήταν ιδιαίτερα αισθητός σε Χανιά και Ρέθυμνο. Στο Ηράκλειο είχε μεγάλη διάρκεια αλλά μικρή αισθητότητα. Όπως μάθαμε νωρίτερα σε επικοινωνία που με τον κύριο Βαλιανάτο, οι σεισμολόγοι παρακολουθούν συνεχώς το φαινόμενο. Πάντως, εμφανίζονται καθησυχαστικοί. Από την πλευρά του, όμως, ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος, επίσης σεισμολόγος, ανέφερε πως δεν μπορούμε να ξέρουμε ακόμα αν πρόκειται για τον κύριο σεισμό. Ακολούθησαν, να πούμε, και δύο μετασεισμοί 3 και 3,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ενώ σε επικοινωνία που είχαμε με την Δήμαρχο Γάβδου, την κυρία Λίλιαν Στεφανάκη, η ίδια είναι σε επικοινωνία με τους κατοίκους για να διαπιστωθεί αν είχαμε κάποιο πρόβλημα. Πάντως, σε πρώτη φάση δεν φαίνεται να έχουν σημειωθεί ζημιές από τον σεισμό. Εύη, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Βαλιανάτο. Έγινε ένα σεισμός 5,1. Το σκιακό του βάθος ήταν 10 με 12 χιλιόμετρα στην θαλάσσια περιοχή της Γάβδου. Ο σεισμός αυτός για τη συγκεκριμένη περιοχή εντάσσεται στο συγκεκριμένο σεισμικό δυναμικό. Ήδη στο πρώτο μισάωρο που ακολούθησε τον σεισμό, είχαμε δύο μετασεισμούς οι οποίοι ήταν της τάξης του 3-3,1. Θα πρέπει να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη της μετασεισμικής ακολουθίας και να βγάλουμε τα σχετικά συμπεράσματα. Σε πρώτη φάση φαίνεται η εξέλιξη να είναι προς το φυσιολογικό, αλλά είναι πολύ νωρίς για να βγάλουμε οποιοδήποτε συμπέρασμα. Να συμπληρώσουμε ότι κλειστός για λόγους ασφαλείας θα παραμείνει αύριο ο Εθνικός Δρυμός της Αμαριάς. Αναμένονται και σχετικές επίσημες ανακοινώσεις από την περιφέρεια.